Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα καυτό θέμα. Πολύ καυτό θέμα. Το οποίο το σκεφτόμουν και εγώ ιδιαίτερω αυτέ τι μέρε, επειδή είχα ακούσει κάποιε ιστορίε οι οποίε ταιριάζουν με το ερώτημα τη φίλη κάτω από το βίντεο Τεχνικέ Ξεμπροστιάσματο. Συκοφαντία σε τρίτου και ξεμπρόστιασμα. Τι κάνουμε, λέει μια φίλη, όταν ο άλλο μα επιτίθεται πισόπλατα. Δηλαδή, λέει άσχημα πράγματα για εμά μπροστά σε άλλου, με σκοπό να του επηρεάσει εναντίον μα, αλλά μπροστά μα δεν λέει τίποτα. Με ποιον τρόπο ξεμπροστιάζουμε αυτόν τον τοξικό άνθρωπο σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την τοξικότητα, την εμφανή τοξικότητα, και την κεκαλυμμένη τοξικότητα και να μιλήσουμε για το τι πραγματικά σημαίνει φιλία και τι πραγματικά σημαίνει είμαι μαζί σου. Έχω την πλάτη σου. I have your back, που λένε στα αγγλικά. Όταν έχουμε τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μας και προσπαθούμε να καθαρίσουμε τη ζωή μας από την τοξικότητα, και αποφασίζουμε ίσως και να πάμε no contact με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν θετική προσέγγιση προς εμάς, είναι μια καλή ευκαιρία να ξεσκαρτάρουμε και αυτούς που θεωρούμε φίλους μας. Γιατί πολλοί από εμάς, πολλές φορές, για πολλά χρόνια, για πολύ καιρό, θεωρούμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι φίλοι μας, αλλά δεν είναι φίλοι μας, είναι φίδια στον κόρφο μας. Την έχω ακούσει αυτή την ιστορία. Πολλάκι. Ένα πρόσωπο ψυχοεκπαιδεύεται, παρακολουθεί ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο όπω αυτά στο κανάλι μα στο YouTube. Τώρα που ανέφερα το κανάλι μα, πατήστε το κουμπί για εγγραφή αν δεν το πράξετε ήδη. Πατήστε το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει. Πατήστε like στα βίντεο γιατί έτσι βοηθάτε ο αλγόριθμο του YouTube να το προτείνει σε περισσότερου ανθρώπου. Και μοιραστείτε το με φίλου σα στα κοινωνικά δίκτυα, εάν σα αρέσει. Δώστε κάτι πίσω στο κανάλι μας, παιδί μου, έστω και μία εγγραφή, η οποία είναι δωρεάν. Λοιπόν, άνθρωποι παρακολουθούν ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, διαβάζουν ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, μπορεί να πηγαίνουν και για ψυχοθεραπεία και ανακαλύπτουν ότι, για παράδειγμα, ένα πρόσωπο που παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή τους, όπως ένα σύντροφος, ή ένα πρόσωπο από την οικογένεια ή ένας α, άνθρωπος που θεωρούσαν φίλος ή ένας συνεργάτης, ένα τέτοιο πρόσωπο είναι διπρόσωπο. Και μπροστά τους δεν λέει τίποτα και πίσω τους τους κατηγορεί, τους συκοφαντεί. Κάνει αυτό που λέμε εκστρατεία της φήμησης, smear campaign λέγεται στα αγγλικά, και οι τοξικοί άνθρωποι, οι ναρκισιστές, το κάνουν πολύ συχνά αυτό. Διασπείρουν κακές απόψεις, συκοφαντίες, λένε ψέματα για τους ανθρώπους που φθονούν, ούτω ώστε να τους προκαλέσουν κοινωνική ζημιά. Και επίσης, οι ναρκισιστές, οι οποίοι οπωσδήποτε είναι και τοξικοί άνθρωποι, δημιουργούν τριγωνισμούς. Δηλαδή βάζουν τον ένα να τσακώνεται με τον άλλο, ώστε αυτοί να υπερισχύουν. Αγαπημένο χόμπι των ναρκισιστών και των τοξικών ανθρώπων είναι να διασπείρουν διχόνοια ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται είναι φίλοι ή έχουν φιλικές σχέσεις. Έτσι πολύ συχνά όταν αντιληφθούμε ότι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος από τη ζωή μας είναι τοξικός, ερχόμαστε μπροστά στην ανακάλυψη ή στην αποκάλυψη ότι αυτός ο άνθρωπος πίσω από την πλάτη μας πάει και μας κατηγορεί σε τρίτους, τους οποίους επίσης εμείς θεωρούμε φίλους μας, γνωστούς μας ή ανθρώπους φύλλα προσκύμενους προς εμάς. Το ερώτημα αυτό της φίλης μου θύμισε μια ιστορία την οποία έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό από ένα πρόσωπο που γνωρίζω προσωπικά. Το πρόσωπο αυτό είχε μία σχέση με έναν ναρκισιστή της κακιάς ώρας, δηλαδή έναν εξαιρετικά επικίνδυνο, τοξικό, κακοποιητικό ναρκισιστή, έναν άνθρωπο ο οποίος παρουσιαζόταν ως ευάλωτος άνθρωπος, μάλιστα παρουσιαζόταν στην κοπέλα και ως θρήσκος, και ως άνθρωπος του Θεού και με έτσι πολύ αυστηρό σκεπτικό και την κριτήκαρε την κοπέλα για την ηθική της και την έκανε να νιώθει ενοχές και γενικότερα παρουσιαζόταν ως ένας, ξέρω εγώ, πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Στην πραγματικότητα όμως, για δύο χρόνια ολόκληρα που κράτησε αυτή η σχέση, κακοποιούσε την κοπέλα με όλους τους τρόπους. Με ενέγγινγκ, με shaming, με τιμωρία της σιωπής, με εκρήξης ναρκισιστικής οργής και ούτω καθεξής. Είδε και από είδε η κοπέλα βρέθηκε σε πολλά διέξοδο, οπότε άρχισε να κάνει ψυχοθεραπεία και να παρακολουθεί πιο εντατικά τα βίντεο από το κανάλι μας. Οπότε έφτασε στο σημείο που ήταν αναμενόμενο να φτάσει να διαλύσει αυτή τη σχέση. Να στείλει τον τοξικό σπίτι του. Να χωρίσουν δηλαδή. Αυτό έγινε πριν 6-7 περίπου μήνες. Μου έλεγε προημερών ότι έρχονται στα αυτιά της ιστορίες στις οποίες αυτός ο πρώην, ο τοξικός, ο την κατηγορεί. Τη συκοφαντεί. Λέει αυτή αυτήν τα χειρότερα. Ότι δεν είναι καλός άνθρωπος, ότι δεν είναι καλή μητέρα, γιατί είναι και μητέρα αυτή η γυναίκα, ότι ε, έχει το ένα ελάττωμα, το άλλο, το παράλληλο. Και τη λέω, πώς τα μαθαίνει εσύ αυτά. Πώς μαθαίνει ρε παιδί μου, ότι αυτό σε κατηγορεί. Μου λέει, μου τα λένε. Κι τα λένε. Οι φίλοι μου. Πώ τα λένε, τη λέμε. Μου λέει εξαρτάται. Μία φίλη μου ήρθε και μου είπε πρόσεχε γιατί ο πρώην σου σε κατηγορεί και λέει κακίες για σένα και έχει το υπόψη σου ώστε να προσέχεις. Αυτός ο άνθρωπος θέλει το κακό σου. Μια άλλη φίλη μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και με ρώτησε αν έχω κάνει το α, το β το γάμμα για το οποίο με κατηγόρησε ο τοξικός ο Τι εννοείς της λέω. Σε ρώτησε αν όντω τα έχει κάνει. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει σε ξέρω τόσα χρόνια και έχω σοκαριστεί από αυτά που άκουσα. Όντω έχει κάνει το ένα, το δύο, το τρία. Αυτή ήταν η δεύτερη περίπτωση. Η τρίτη περίπτωση ήταν να βρεθεί με μια άλλη κοπέλα που θεωρούσε φίλη της, να πάνε για καφέ και εκεί πάνω στην κουβέντα, όταν αυτή ανέφερε ότι έχω ταλαιπωρηθεί πολύ από αυτή τη σχέση, έχει έξι μήνες που χώρισα και πλέον έχω ηρεμήσει, να αρχίσει να της λέει η φίλη της ιστορίες από τον καιρό που ήταν σε σχέση, που ο πρώην της κατηγορούσε τη φίλη της στη φίλη της, τις οποίες δεν της τις είχε πει πρώτου χωρίσει. Λέει ναι ρε παιδί μου και πέρσι που είχαμε πάει σε αυτό το μαγαζί και καθόταν δίπλα μου γύρισε και μου είπε ότι ταλαιπωρείται μαζί σου γιατί είσαι γκρινιάρα, γιατί είσαι το ένα, γιατί είσαι το άλλο και τώρα έτσι όπως μου τα λες είναι διαφορετικά τη είπε. Άρα σε αυτή την περίπτωση που σας διηγούμε είχαμε τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η κοπέλα έμαθε ότι ο πρώην της, ο τοξικός, ο την κατηγορούσε. Ο πρώτος τρόπος ήταν να την πάρει ένα πρόσωπο, μια φίλη της τηλέφωνο και να τη πει Θέλω να σε ενημερώσω ότι προχθέ που πήγα στην τάδε εκδήλωση, συναντήθηκα με τον πρώην σου, ο οποίο άρχισε να σε κατηγορεί μπροστά μου. Εγώ του έκοψα τη φόρα, του είπα: Δεν σου επιτρέπω να μου κατηγορεί τη φίλη μου, θα την ενημερώσω και σε ενημερώνω ότι είπε αυτά και αυτά. Η δεύτερη περίπτωση ήταν η περίπτωση στην οποία μία άλλη φίλη τη την πήρε τηλέφωνο, αναστατωμένη μετά που την είχε κατηγορήσει ο πρώην σε αυτήν, και τη ρωτούσε να μάθει αν όντω είχε κάνει αυτά για τα οποία την κατηγορούσε ο πρώην της. Τη ρώτησε συγκεκριμένα, είναι αλήθεια πώς τον είχες απαντήσει με τον τάδε του συνάδελφό σου. Είναι αλήθεια πώς εκείνη τη φορά που ήταν τα γενέθλιά του, εσύ έκανε το ένα ή δεν έκανε το άλλο. Και λέει, σε ξέρω τόσα χρόνια, αλλά έχω μείνει έκπληκτη από αυτά που άκουσα από τον πρώην σου και θέλω να μου πεις αν ισχύω, και η τρίτη περίπτωση ήταν η περίπτωση που μια φίλη τη, όσο καιρό ήταν σε σχέση με αυτόν τον τοξικό, δεν τη είπε ποτέ τίποτα. Μετά από καιρό, μετά που χώρισε αυτή από τον τοξικό, πήγαν για καφέ πάνω στην κουβέντα. Όταν άρχισε η κοπέλα να λέει πόσο είχε ταλαιπωρηθεί σε αυτή την κακοποιητική σχέση, τότε της ανέφερε: Α, ναι, αλήθεια, μα εμένα μου είχε πει αυτό. Το οποίο δεν τη το είπε όταν το άκουσε. Από τις τρεις περιπτώσεις, η μόνη περίπτωση από τις τρεις στην οποία η φίλη της έδρασε φίλικα ήταν η περίπτωση στην οποία έκοψε τον τοξικό που τη συκοφαντούσε, δεν κάθισε να ακούσει τι είχε να πει και πήρε τη φίλη της τηλέφωνο να την ενημερώσει ότι αυτός ο πρώην σου σε κατηγορεί και έχει το υπόψη σου ότι έχεις έναν εχθρό. Αυτή μόνο ήταν η φίλη της. Η άλλη, η οποία άκουσε τις συκοφαντίες και επειδή άκουσε τι συκοφαντίε, πήρε τηλέφωνο για να τη ρωτήσει αν όντω έκανε αυτά για τα οποία την κατηγορούσε ο πρώην της δεν ήταν φίλη τη. Δεν ήταν ένα άνθρωπο φίλα προσκύμενος προ εκείνη. Αν είσαι πραγματικά φίλο με κάποιον, δεν κάθεσαι να πιστέψει ότι συκοφαντία, ότι οχετό, ότι κακία λέει ένα πρόσωπο το οποίο είναι τοξικό και θα έπρεπε να έχει τα μάτια ανοιχτά να το δει πω είναι τοξικό, γιατί εσύ δεν ήσουν ερωτευμένη μαζί του. Η δεύτερη φίλη δεν ήταν ερωτευμένη με τον τοξικό, όπω ήταν η κοπέλα τη ιστορία, η οποία επειδή ήταν ερωτευμένη, στραβώθηκε. Πολλέ φορέ το λέμε όταν φτάσει και ερωτευτεί, και ειδικά όταν συνεξαρτηθεί, τυφλώνεσαι, στραβώνεσαι. Δεν βλέπει μπροστά σου και δεν βλέπει ότι έχει μπροστά σου έναν τοξικότατο άνθρωπο. Η φίλη τη όμω δεν ήταν σε ερωτική σχέση με τον πρώην τη κοπέλα. Άρα, εάν όντω ένιωθε αγάπη προς τη φίλη της και αν όντω ήταν με το πλευρό της φίλης της και αν δεν το είχε καταλάβει πως ήταν τοξικό, θα το καταλάβαινε όταν αυτός ήρθε να της κατηγορήσει τη φίλη της. Και θα τον έκοβε όπως έκανε και πρώτη κοπέλα και θα ενημέρωνε τη φίλη της ούτως ώστε να προσέχει. Η τρίτη περίπτωση η οποία άκουγε τα κουτσομπολιά, άκουγε τις συκοφαντίες και δεν έκανε οτιδήποτε για να προστατεύσει τη φίλη της και η οποία αναφέρθηκε στα κουτσομπολιά και στις συκοφαντίες μετά που πέρασε καιρό, μετά που χώρισε η φίλη της, μετά που της είπε ότι ξέρεις έχω ταλαιπωρηθεί σε αυτή τη σχέση, δεν είμαι σίγουρη τι καπνό φουμάρει. Μπορεί όντω να είναι φύλλα προσκύμενη προς την κοπέλα, αλλά να μην ήξερε τον τρόπο με τον οποίο να επικοινωνήσει αυτό που γινόταν. Πολλές φορές ντρεπόμαστε να ανοίξουμε το στόμα μας και να μιλήσουμε για κάτι το οποίο μπορεί να αναστατώσει τη ζωή των άλλων. Για παράδειγμα, όταν πέσει στην αντίληψή μας ότι ένα φιλικό μας πρόσωπο βρίσκεται σε μία σχέση στην οποία τρώει κέρατο, τι κάνουμε, ενημερώνουμε το φίλο μας ή τη φίλη μας για το ότι έχουμε πληροφορηθεί πως το τέρι τους τους απατάει ή δεν λέμε τίποτα και τους αφήνουμε να το ανακαλύψουν μόνοι τους. Αυτό <χει> είναι ένα πολύ σοβαρό ηθικό ερώτημα που πολύ συχνά φέρνουν οι άνθρωποι και μέσω των μηνυμάτων του προ εμένα. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση. Ανοίγω το στόμα μου, ανοίγω τον ασκότη όλου, ενημερώνω τον δικό μου άνθρωπο, το φίλο μου, τη φίλη μου για το γεγονό ότι τρώει κέρατο που το έχω δει μπροστά μου. Και η απάντηση που δίνω είναι εξή. Αν είναι πραγματικό σου φίλο, αν είναι ένα άνθρωπο τον οποίο νοιάζεσαι, αν είναι ένα άνθρωπο τον οποίο αγαπά, αν είναι ένα άνθρωπο που θέλει το καλό του και είναι σημαντικό για σένα, ναι, πα να το πει. Ναι. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένα περιστατικό όπου μια κοπέλα που κάναμε παρέα πριν 20 χρόνια είχε πάει σε ένα ξενοδοχείο σε μια άλλη πόλη, όχι στην πόλη στην οποία κατοικούσαμε μαζί με τον σύντροφό της για να περάσουν ένα διήμερο. Και εκεί, στο ίδιο ξενοδοχείο, είχε διαλέξει και επίτηδες ένα ξενοδοχείο το οποίο δεν ήταν και Πολυκοσμικό, ήταν ένα ξενοδοχείο κάπω ήσυχο γιατί η κοπέλα αυτή εκείνη την περίοδο είχε σχέση με έναν α, τύπο ο οποίο ήταν νεότερο από αυτήν και ήταν και ξένο και ντρεπόταν να μάθει η κλειστή κοινωνία τη πόλη στην οποία ζούσαμε ότι αυτή η κοπέλα που ήταν και εκπαιδευτικό τα είχε φτιάξει με έναν ξένο που ήταν νεότερο κλπ. Οπότε σε εκείνο το διήμερο, ενώ καθόντουσαν στο λόμπι του ξενοδοχείου, βλέπει έναν άλλο γνωστό τη, συνάδελφο τη, παντρεμένο να χαϊδολογείται με μια άλλη γυναίκα, όχι με τη γυναίκα του, στον καναπέ εκείνου του ξενοδοχείου. Και μου το ανέφερε εμένα τότε. Μου λέει, ξέρει, έχω δει αυτό και αυτό. Δεν ήταν φίλη με τον συνάδελφό τη. Ούτε εγώ ήμουν φίλη με τον συνάδελφό τη. Το γνωρίζαμε γιατί σε μια μικρή πόλη γνωρίζουν όλοι όλου. Και μου λέει, τι να κάνω εγώ τώρα, να πω να πω στη γυναίκα του ότι ξέρεις ήμουνα στο τάδε ξενοδοχείο την τάδε μέρα και είδα τον άνδρα σου να κάθετε σε έναν καναπέ και να αγκαλιάζετε και να φιλιέτε με μια κοπέλα που δεν είσαι εσύ, που προφανώ ίσω είχε πει στη γυναίκα του ότι πήγε για ένα συνέδριο. Κάπου που πήγε και ήταν με, με εγγόμενα, ξεκάθαρο. Αποφάσισε να μην το πει στη γυναίκα του. Ούτε εγώ το είπα στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι φίλη μου. Είναι απλώ γνωστή, δεν έχουμε ιδιαίτερε σχέσει. ήξερα ότι αν πάω να κάνω τέτοιο πράγμα, να πω να πω στη γυναίκα του: Ξέρει η τάδε κοινή μα γνωστή έχει πάει με τον boyfriend της σε ένα ξενοδοχείο και βρήκε τον άντρα σου να χαϊδολογιέται με μία γκόμενα στον καναπέ. Εκτός το ότι θα προκαλούσα αναστάτωση, ίσως να στερφόταν και εναντίον μου η γυναίκα του και να θεωρούσε ότι είχα εγώ κάποιο σκοπό, κάποιο απότερο σκοπό για να δημιουργήσω προβλήμα στη σχέση της. Δεν σας κρύβω πως το φέρω βαρέως μέχρι σήμερα. Το γεγονό ότι είχα γνώση ότι η κοπέλα αυτή έτρωγε κέρατο και δεν είπα τίποτα. Δεν μπορούσα όμω να πω γιατί δεν είμαστε φίλοι. Εάν όμω Έβλεπα τον άνδρα μια φίλη μου ή τη γυναίκα ενό φίλου ερχόταν ει γνώση μου ότι απατούσε τον φίλο μου ή τη φίλη μου, θα το έλεγα. Όχι για να βλάψω, αλλά για να βοηθήσω. Για να μάθει ο φίλο μου, να μάθει η φίλη μου ότι το τέρι του, το τέρι τη δεν είναι ειλικρινέ και ότι του κοροϊδεύει. Όσο δύσκολο και αν είναι να μεταφέρει τέτοια νέα. Και παίρνοντα και το ρίσκο να γίνει και δυσάρεστο προ το φίλο σου ή τη φίλη σου και ίσω να τσακωθούν και μαζί σου. Γιατί μπορεί όντω κάποιο που είναι συνεξαρτώμενο και βρίσκεται σε μια σχέση στην οποία δέχεται κέρατο, να μην θέλει να ανοίξει τα μάτια του, να μην θέλει να δει την αλήθεια και να σκοτώσει τον αγγελιοφόρο. Δηλαδή. Ο, αυτό που του ενημερώνει για το τι συμβαίνει, να τα βάλει μαζί του και να του πει: Μου λε ψέματα, ή με ζηλεύει και το κάνει αυτό ή οτιδήποτε. Ένα άνθρωπο που είναι πραγματικό μα φίλο, όταν ακούσει κάτι κακό για μας ή όταν μάθει κάτι κακό που γίνεται εις βάρος μας, μας ενημερώνει άμεσα. Παίρνοντα το ρίσκο να γίνει δυσάρεστο. Γιατί ακριβώ γνιάζεται για τη δική μα ψυχική υγεία, τη δική μα ευεξία και τη δική μα ασφάλεια. Με τον ίδιο τρόπο, αν ακούσει κάποιον να μα συκοφαντεί, μα ενημερώνει άμεσα ότι το τάδε πρόσωπο λέει αυτά για σένα, το κόβει στο τάδε πρόσωπο και μα δίνει την ευκαιρία να ξέρουμε ποιοι είναι οι εχθροί μα. Εάν όμω πιστεύει μέρο αυτό που ακούει ή προβληματίζεται ή μα ρωτάει αν όντω έγινε κάτι, σημαίνει ότι ούτε αυτό είναι φίλο μα. Ούτε αυτό είναι φίλα προ κείμενο προ εμά. Οι φίλοι μα όπως είναι και οι άνθρωποι που αγαπάμε όλοι, τα παιδιά μας, οι συγγενείς με τους οποίους έχουμε αγαπητικές σχέσεις, οι πραγματικοί μας φίλοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται το καλό μας, σκέφτονται προστατευτικά προς εμάς. Δεν μας αφήνουν απροστάτευτους. Αν κάποιο ντρέπεται ή αν κάποιο φοβάται ότι μπορεί να, να γίνει δυσάρεστος προς το φίλο του, Μπορεί αυτό να μην έχει να κάνει με το ότι δεν αγαπάει το φίλο του, αλλά ότι δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και γι' αυτό χρειάζεται όλοι να ψυχοεκπαιδευόμαστε, να εξελισσόμαστε πνευματικά, να γινόμαστε καλύτερες εκδοχές του εαυτού μας και να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι αυτό το οποίο μετράει περισσότερο από όλα είναι τα κίνητρα του καθένα. Για ποιο λόγο δεν μας είπε ο φίλος μας αυτό που άκουσε. Για ποιο λόγο Uh, επέλεξε να μας ρωτήσει αν αυτά που άκουσε ήταν αληθινά ή όχι. Οι άνθρωποι πολύ συχνά είναι υποκρίτες. Παρουσιάζονται ως φίλοι μας, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι φίλοι μας. Μπορεί να μας ζηλεύουν, μπορεί να μας φθονούν, μπορεί να έχουν κακή γνώμη για μας. Παρατηρούμε τις πράξεις των ανθρώπων που θεωρούμε φίλους μας. Στην περίπτωση αυτή δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο τοξικός και να ξεμπροστιάσουμε τον τοξικό. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι αν οι άνθρωποι που θεωρούμε φίλοι μας, μας προστατεύουν, έχουν την πλάτη μας, μας ενημερώνουν εγκαίρως για να μας προστατεύσουν από περαιτέρω ζημιά ή κακοποίηση και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται συνεργοί του συκοφάντη. Οπότε θα έλεγα το να έχουμε έναν τοξικό να μας συκοφαντεί μπορεί να είναι και κάτι καλό γιατί θα βοηθήσει να αποκαλυφθούν και είναι οι πραγματικοί μας φίλοι και ποιοι είναι αυτοί που μας κάνουν τους φίλους ενώ κατά βάθο χαίρονται να ακούν σικοφαντίες για εμάς. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω αν έχετε παρόμοιε εμπειρίε και αν σας έτυχε Βγάζοντα έναν αρκισιστή τοξικό άνθρωπο από τη ζωή σα, να καταλάβετε και το ποιόν τον φίλος σα. Και ξαναλέω, δεν είναι σημαντικό να ξεμπροστιάσουμε τον αρκισιστή. Τον αρκισιστή ούτω ή άλλω τον βγάζουμε από τη ζωή μα. Σημαντικό είναι να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που θεωρούμε πως είναι φίλοι μας και να ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι δεν είναι φίλοι μας. Έτσι θα διαφυλάξουμε την ψυχική μας υγεία, ισορροπία και ευεξία. Μας το εύχομαι.